Εν ώψη της αυριανής αναχώρησης του Πρωθυπουργού για την Κίνα, έντονη κινητικότητα παρατηρείται από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχουμε διαδοδικές συσκέψεις. Πάμε στον Νίκο Αρμένη, ο οποίος παρακολουθεί αυτές τις συσκέψεις και το ρεπορτάζ. Νίκο. Καλώς σας μεσημέρι. Συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αρχικά έγινε μια ακόμα προπαρασκευαστική σύσκεψη εν ώψη του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Επίσκεψη στην οποία στοχεύει πάρα πολλά η κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων. Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια και την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρομ για θέματα μετανάστευσης. Και από τις 12 είναι σε εξέλιξη σύσκεψη για τον τουρισμό με τη συμμετοχή της αρμόδιας Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη και φορέων του τουρισμού. Η σύσκεψη πραγματοποιείται για την όσο δυνατόν καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της θερινής περίοδου, όπου αναμένονται στην Ελλάδα πάνω από 17 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ.